Οι επιτυχίες του ελληνικού στρατού έθεσαν το δίλημα στην ελληνική ηγεσία. Ο έλεγχος της στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικής γραμμής, Εσκή-Σεχίρ, Αφιόν-Καραχισάρ, ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία. Όμως η ανασύνταξη του Κεμαλικού στρατού, πέρα από το Σανγκάριο, συνιστούσε μια διαρκή απειλή για τους Έλληνες. Έτσι, στο πολεμικό συμβούλιο που συγκλήθηκε στην Κιουτάχια στις 15 Ιουλίου του 1921, αποφασίστηκε η προέλαση στην Άγκυρα με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη της πρωτεύουσας των εθνικιστών και την καταστροφή των βάσεων εφοδιασμού τους. Παρακούσαν οι Έλληνες τη συνθήκη των Σεβρών και θέλουν να πάνε μέχρι την Άγκυρα. Τα φώτα της Άγκυρας το βράδυ φαινόντουσε. Τόσο πολύ βαθιά πήγανε. Τόσο πολύ βαθιά. Επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού θα διεξαγόταν στο κεντρικό μικρασιατικό οροπέδιο. Περιοχή η οποία περικλείεται από τα όρη Ελμά Ντάγ και Τσελίκ Ντάγ και από τους ποταμούς Σαγκάριο και Γκεούκ. Η αποστολή των τουρκικών δυνάμεων ήταν η σταθερή άμυνα στην υπόψη περιοχή για την απαγόρευση της ελληνικής προέλασης προς την Άγκυρα. Ταυτόχρονα, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν, θα εκτελούσαν αντεπιθέσεις για την απόθεση των ελληνικών δυνάμεων στην Αλμυρά έρημο. Το ελληνικό σχέδιο ενεργείας προέβλεπε την καταστροφή των τουρκικών δυνάμεων ανατολικά του Σαγκάριου ποταμού και στη συνέχεια την κατάληψη της Άγκυρας. Το πρωί της 1ης Αυγούστου 1921 άρχισε η ελληνική προέλαση. Μέχρι τις 8 Αυγούστου η ελληνική στρατιά κατάφερε να περάσει το Σαγκάριο ποταμό και στράφηκε βόρειο-ανατολικά. Στις 10 Αυγούστου το πρωί άρχισε η ελληνική επίθεση με τα Α και Γ σώματα στρατού με σκοπό τη διάρρηξη του τουρκικού μετόπου στην περιοχή Ινράρ, Κατρατζή και Ιλιτζά. Μέχρι τις 22 Αυγούστου η ελληνική στρατιά κατάφερε να διασπάσει την αμυντική τοποθεσία και να καταλάβει τη γραμμή Καρά-Ντάγ, Κορσακλή, Τσάλ-Ντάγ, Αρντίς-Ντάγ, Καλε-Γκρότ. Τα προβλήματα όμως που αντιμετώπιζε ήταν πολύ σοβαρά. Η κούραση των τμήματων λόγω έλλειψης εφεδριών, οι μεγάλες απώλειες καθώς και τα προβλήματα σιτισμού λόγω δυσκεριών ανεφοδιασμού οδήγησαν στην πτώση του ηθικού των Ελλήνων μαχητών. Από τις 24 Αυγούστου η ελληνική στρατιά αποφασίζει τη διακοπή των επιθετικών επιχειρήσεων και τη μετάπτωση σε άμυνα. Καθώς οι προβλέψεις της για συνέχιση της επίθεσης προς Άγκυρα ήταν ιδιαίτερα δυσίωνες. Οι απώλειες της ελληνικής στρατιάς στη μάχη του Σαγκάριου ανήλθαν σε 217 αξιωματικούς και 3.565 οπλίτες νεκρούς και σε 736 αξιωματικούς και 18.623 οπλίτες τραυματίες. Επίσης, υπήρχαν και 376 οπλίτες αγνοούμενοι. Η μάχη του Σαγκάριου ποταμού σήμανε το τέλος των επιθετικών επιχειρήσεων για την ελληνική στρατιά Μικράς Ασίας.